Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Θα ήθελα και από την πλευρά τη δική μου, κλείνοντας αυτή τη σημερινή συνέντευξη, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ πρώτα στους συνεργάτες μου. Στην πρόεδρο του ΔΠΕΤΕΚ, τη Σοφία την Παναδράκη, στον Αντιπεριφερειάρχη του Κωστή του Πασουλάκη. Γιατί ξεκίνησαν να υποστηρίξουν μια πρόταση που ήρθε από τον Δημήτρη Παραμή, που για να είμαι ειλικρινής στην αρχή λίγο το σκέφτηκα όμως έχοντας εμπιστοσύνη στον Δημήτρη, γιατί έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν και είναι τιμή για την Κρήτη να συνεργαζόμαστε με τέτοιους ανθρώπους. Έχουμε όμως από την άλλη πλευρά το ΔΠΕΤΕΚ, το οποίο θα ήθελα να τονίσω για μια ακόμα φορά. Το ΔΠΕΤΕΚ είναι όλης της Κρήτης και όλα τα χρόνια στηρίζεται με τη γενναία οικονομική υποστήριξη της περιφέρειας, που εδώ πρέπει να υποστηριχτεί ακόμα περισσότερο, γιατί αναδεικνύεται ο ρόλος σου και αναδεικνύεται ότι πραγματικά για τον πολιτισμό πρέπει να υπάρχει, ανεξάρτητα αν έχουμε βοήθεια από το Υπουργείο ή από οπουδήποτε αλλού, εμείς οι φορείς της αυτοδιοίκησης πρέπει να το υποστηρίζουμε και το έχουμε αποδείξει σε όλη μας την πορεία. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι τέσσερις Δήμοι της Κρήτης, πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων, τα Χανιά, Άγιο Νικόλαο, στο Ρέθινο, το Ηράκλειο. Ξεκινήσαμε αυτή τη συνεργασία, γιατί όπως είπε και ο Θωμάς, δεν είναι μια συνεργασία μόνο στον πολιτισμό, κάνουμε πάρα πολλές συνεργασίες όλη αυτή την περίοδο, όλα αυτά τα χρόνια, σε έργα και οπουδήποτε πρέπει να ενώσουμε τη φωνή μας για να μπορούν να γίνουν έργα στην Κρήτη. Και σήμερα θέλω να πω ότι οι τέσσερις Δήμοι, μέσα από τη νέα προγραμματική περίοδο, μέσα από τα σχέδια βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, θα διαχειριστούν 80 εκατομμύρια σε όλους τους τομείς για να κάνουν αυτόν τον οραματισμό που έχουν και να προχωρήσουν κάποια έργα. Άρα, έχουμε αυτή την μεγάλη συνεργασία. Έχουμε αυτή την καλή διάθεση. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι ένα έργο του μεγάλου κριτικού συγγραφέα, του Νίκου του Καζαντζάκη, έρχεται ο Δημήτρης ο Μαραμής μαζί με τους συνεργάτες, μαζί με την κυρία Θεοδόρου που έχει τη σκηνοθεσία, αλλά και τον Γιώργο Γιάδη με την ορχήστρα νέων που πρέπει είναι Κρήτης και υποστηρίζεται για να είναι Κρήτης και να μπορούμε αυτό το έργο 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21 να το παρουσιάσουμε στην Κρήτη, στην Ελλάδα, στον κόσμο. Γιατί είμαι σίγουρος και βέβαιος ότι το έργο αυτό θα ξεφύγει από τα όρια και της Κρήτης και της Ελλάδος και θα έχουμε και στο εξωτερικό, Δημήτρη μου, μόνο λίγα ταξίδια να δούμε τα ταξίδια πώς θα είναι. Εμείς λοιπόν υποστηρίζουμε όλο αυτό το εγχείρημα. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδο. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι, γιατί ξέρω πολύ καλά η δουλειά η οποία γίνεται και η υποστήριξή μας θα είναι σε όλη τη φάση αυτού του εγχειρήματος, γιατί χρειάζονται και τα επόμενα βήματα πρέπει να συνεργαστούμε για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και για τη διαφήμιση του έργου. Και πάντα είναι διαχρονικά τα μηνύματα του Νίκου Καζαντζάκη όταν το έργο έχει γραφεί για την ελευθερία. Ελευθερία για ό,τι μας καταπιέζει. Ελευθερία από το κάθε τι, όπως πολύ σωστά το είπε ο Δημήτρη. Άρα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή την όλη προσπάθεια και το ευχαριστώ σε όλους εσάς για ό,τι έχετε κάνει, στους συνεργάτες μας και να είμαστε καλά, να μπορούμε το καλοκαίρι να το απολαύσουμε. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε σε καλύτερη φάση να απολαύσουμε αυτό το κορυφαίο έργο, το οποίο πιστεύω απόλυτα ότι θα χαράξει όλο τον πολιτιστικό δρόμενο της Κρήτης. Προσορίζουμε σήμερα εδώ στην αρχή της Περιφέρειας Κρήτης, πρώτος του Περιφερειάρχου του κ. Αρνιωτάκη, των προσκεκριμένων, του συνθέτη του Δημήτρη του Μαραμή, του αγαπητού φίλου συντοπίτη Μαέστρου Μίκη Μαριάδη και του διευθύντρια της καθηγητής του ΔΠΕΤΕΚ Κρήτης της κυρίας Θεοδόρου. Με πολύ χαρά επίσης καλωσορίζουμε και τους συνάδελφους αυτοδιοίκησης αντιδημάρχους των πόλεων Χανίων, Αγίου Νικολάου, Ρεθίνου και Ηρακλείου.
είναι ιδιαίτερη η χαρά σήμερα να παρουσιάσουμε μία από τις κεντρικές δράσεις τις οποίες προγραμματίζουμε εδώ και καιρό για την 200 χρόνια από την Επανάσταση του 21. Στα πλαίσια αυτά, η Περιφέρεια Κρήτης πήρε την πρωτοβουλία να συνεργαστεί με τον συνθέτη, τον Δημήτρη τον Μαραμή, αλλά και μετέπειτα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το να δημιουργήσουν ένα πρωτότυπο έργο του καπετά Μιχάλη, το έργο του Καζαντζάκη, του καπετά Μιχάλη, Ελευθερία ή Θάνατο. Και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι το έργο έχει προχωρήσει σε μια τελική υλοποίηση και θα είμαστε το σωστό χρόνο ώστε να παρουσιαστεί το καλοκαίρι και να είναι μία από τις πλέον σημαντικές δράσεις που θα κάνουμε και θα αφιερώσουμε στα 200 χρόνια από την Εθνική Παγκελεσία. Εγώ νομίζω ότι στο σημείο αυτό θα πρέπει να δώσουμε το λόγο στους δημιουργούς καταρχήν, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Εμείς σαν αυτοδιοίκηση και σαν περιφέρεια θα στηρίξουμε και στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή και συνεργαζόμαστε για να έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Στόχος, όπως είπαμε, δεν είναι μόνο το έργο αυτό να πάει στην Κρήτη, αλλά να ξεφύγει και τα όρια και να προχωρήσει στην υπόλοιπη χώρα και στο εξωτερικό. Λοιπόν, σε αυτή τα πλαίσια σας παρουσιάζουμε σήμερα και θα παρουσιαστεί και ένα προκομμάτι απόσπασμα από τη μέχρι τώρα δουλειά την οποία έχει γίνει. Και να σας καλωσορίσω ξανά και να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία. Γύρω Νοτάκη, που είναι και ο επίσημος σήμερα σε ό,τι κάνουμε, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτό που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κρήτης ως μία από τις μεγάλες δράσεις και το 21. Ως πρόεδρος του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης, νιώθω ιδιαίτερη χαρά, γιατί με τη συγκεκριμένη δράση έρχεται και αναβαθμίζεται ο ρόλος του θεάτρου, που έτσι κι αλλιώς είναι να καλύπτει όλη την Κρήτη, να παράγει πολιτιστικό έργο υψηλής αξίας και να φτάνει μέχρι όλους τους πολίτες της Κρήτης και το έργο αυτό να έρχεται και να αναδεικνύεται με την υψηλή του ποιότητα, όχι μόνο σε επίπεδο Κρήτης, αλλά και πιο έξω. Πέρα από το να αναβαθμίζει γενικότερα και το ρόλο των υπολείπων δράσεων σε επίπεδο Κρήτης, μέσα από τις δράσεις του. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Περιφέρεια Κρήτης με δική της πρωτοβουλία έρχεται και συνεργάζεται με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κρήτης και τους τέσσερις Δήμους, όπου έρχεται αυτή τη στιγμή και αναδεικνύεται πόσο σημαντικό είναι για το θέατρο η συνέργεια και οι κοινές δράσεις με την αυτοδιοίκηση. Έρχεται λοιπόν μέσα από αυτή την ευτυχή συγκυρία να φανεί ο ρόλος του θεάτρου πλέον περισσότερο δυναμικός και με περισσότερο αυτοπεποίθηση πώς πατάει και πώς συνδημιουργεί μάλιστα με τους ισχυρότερους φορείς που είναι η αυτοδιοίκηση. Διότι πέραν του ότι είναι οι βασικοί μέτοχοι και χρηματοδότες πέραν του Υπουργείου Πολιτισμού, έρχονται και το ενδυναμώνουν και η Περιφέρεια Κρήτης το έχει δείξει και οι Δήμοι μέτοχοι μας ότι στηρίζουν πραγματικά το θέατρο και το ενδυναμώνουν και μέσα από αυτή την κοινή δράση με την παραγωγή του καπετάν Μιχάλη, για την οποία είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι. Και σκηνοθέτης αυτό είναι η καλλιτεχνική διευθύντρια του θεάτρου του Διπερθέ Κρήτης, η κυρία Έφη Θεοδόρου. Σε αναμονή λοιπόν αυτών που έχουμε να δώσουμε για την εφορία των ανθρώπων της Κρήτης, που πολλά δεινά πέρασαν μέσα σε αυτές τις μέρες, πολλοί στερήθηκαν αυτό που λέγεται πολιτισμός του θέατρου, υπήρξαν παραγωγές δική μας, το Γη και Χώρες, το οποίο δεν μπόρεσε να το απολαύσει ο κόσμος λόγω των συνθήκων, και έτσι με μεγάλη λαχτάρα και αγωνία περιμένω. Και πραγματικά είμαι ιδιαίτερα υπερήφανη για αυτή τη σύμπραξη και για αυτή την παραγωγή που θα έρθει και θα αποδοθεί στους κριτικούς. Για την εξέλιξη αυτού του έργου, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η Περιφέρεια Κρήτης κάνει μια ανάθεση, μια παραγγελία. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι οι περιφέρειες της χώρας μας, οι Δήμοι της χώρας μας, να αναθέτουν τη δημιουργία νέων έργων, πρωτότυπων έργων. Το θέμα ανάθεση και χορηγία κρατάει από την αρχαιότητα έως σήμερα, από τους τρεις μεγάλους τραγικούς Σοφοκλείες, Σκύρο, Ευρυπίδη, έως και Σέξπιρ και Μολιέρο, έως και σήμερα λοιπόν, δεν θα γράφονταν έργα που απαιτούν και πρωτότυπη δημιουργία αλλά και κόσμο που εργάζεται σε αυτά, αν δεν υπήρχαν οι αναθέσεις από μεγάλους θεσμούς. Η σχέση μου με την κριτική γραμματεία κλείνει πλέον 10 χρόνια, καθώς
πρώτο έγραψα μουσική για τον Ερωτόκλητο το 2011, το 2013 και το 2015 τα πρώτα σπαράγματα του Ερωτόκλητου παρουσιάστηκαν στο Αναγεννησιακό Φεστιβάλ του Ρυθύμου δύο φορές και δοκιμάστηκε. Το 2017 ανέβηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή ο Ερωτόκλητος και το 2017 και 2018 η περιφέρεια Κρήτης το έφερε στην Κρήτη και στο πολιτιστικό κέντρο Ηρακλείου. Αλλά και το Μουσείο Καζαντζάκη με έφερε σε επαφή με την Διευθυντική Γραμματεία με ανάθεση του να συνθέσω μουσική για την Οδύσσια του Καζαντζάκη και ο Δήμος Ηρακλείου που ανέθεσε τον κριτικό πόλεμο του Μαρίου Τζάνι Πινιανίου. Κλείνω λοιπόν το 2021 10 χρόνια μελέτης, έρευνας και δημιουργίας με έμπνευση την κριτική γραμματεία. Φτάνουμε λοιπόν τώρα στο καπετάν Μιχάλη. Γιατί ο καπετάν Μιχάλης, γιατί το 2021 και γιατί να γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση με τον καπετάν Μιχάλη. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι ο καπετάν Μιχάλης του Καζαντζάκη είναι το αριστούργημά μου. Είναι ένα αριστούργημα και ίσως το σημαντικότερο λογοτεχνικό έργο που έχει ως θέμα την ελευθερία. Και δεν μιλούμε μόνο για την ελευθερία, την αποτείναξη από τον Οθωμανικό ζυγό, το οποίο αποτελεί και το βασικό σκηνικό του έργου. Μιλούμε για την ελευθερία του ανθρώπου ως άνθρωπο, ένα οικουμενικό μήνυμα. Την ελευθερία από τα πάθη, την ελευθερία από την πίεση και τις θύψεις των προγόνων και της παράδοσης. Την απελευθέρωση γενικά που να μπορεί ο άνθρωπος να επιλέγει ο ίδιος και όχι άλλοι γι' αυτό. Το έργο αυτό ετοιμάζεται στη μορφή μιας σύγχρονης λαϊκής όπερας. Είναι όπερα γιατί δεν έχει πρόζα μέσα, έχει συνεχή μουσική ροή, αλλά είναι και λαϊκή όπερα διότι στηρίζεται σε λαϊκούς δρόμους, σε κλίμακες που έχουν τη ρίζα τους στην παραδοσιακή κριτική μουσική, στη λαϊκή μουσική, στην ανατολική μουσική. Η μίξη των φωνών θα είναι από περατικές φωνές έως απλές φωνές στο έντυπο. Έχουμε 12 πρωταγωνιστές που στην ουσία εκπροσωπούν, ερμηνεύουν σχεδόν 20 με 30 χαρακτήρες του έργου. Το έργο είναι ένα επικό μυθιστόρημα. Φυσικά στο μουσικό θέατρο δεν μπορεί να μεταφερθεί πλήρως όπως είναι γραμμένο, αλλά θα μεταφερθεί με την μορφή του μουσικού θεάτρου που μπορεί να συμπυκνώνει το έργο. Εδώ λοιπόν το όραμα της Κρήτης. Τι είναι το όραμα της Κρήτης? Στον Ερωτόκλητο ακούγονταν 200 φορές η λέξη έρωτας. Στον καπετάν Μιχάλη θα ακουστεί 200 φορές η λέξη Κρήτη. Αλλά πίσω από την Κρήτη κρύβεται η λέξη ελευθερία. Όταν μιλούν για την Κρήτη εννοούν την απελευθέρωση. Το μουσικό πρωτότυπο γίνεται με τη συνεργασία του Καφέ Κρήτης και των άλλων εκλεκτών συνεργατών δήμων της Κρήτης. Είμαι δικλά ευτυχής, γιατί έχω αναλάβει και τη σκηνοθεσία του έργου ως καλλιτεχνική διευθύντρια του ΚΕΦΕ. Και αυτό έργο βεβαίως βρίσκεται εν εξελίξη, δηλαδή μου παραδίδεται κομμάτι-κομμάτι και αυτό είναι ένα πολύ ωραίο στοιχείο. Πρώτη φορά συνεργάζομαι με έναν ζωή δημιουργό και μου παραδίδεται κομμάτι-κομμάτι και το ανακαλύπτω. Έχει πολύ ενδιαφέρον και suspense. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι ο Δημήτρης Μαραμής αγαπά πολύ και σέβεται τα έργα. Έχω παρακολουθήσει και άλλες παραστάσεις που ξέρω πόσο μεγάλη σημασία και αγάπη και προσοχή δίνει στο κείμενο. Όπως είπε κιόλας, εδώ μελοποιούνται αυτούσια αποσπάσματα του έργου του Καζαντζάκη μέσα από το λιμπρέτο που έχει ο ίδιος γράψει. Στο κέντρο του έργου ξέρουμε ότι βρίσκεται ο ήρωας, ο κεντρικός ήρωας, ο καπετάν Μιχάλης. Ο ήρωας αυτός είναι ένα γνήσιο τέκνο της Κρήτης, θα λέγαμε. Η λεβεδιά, η αμελοσύνη, η μαχητικότητα, η αποφασιστικότητα και πάνω απ' όλα αυτή η αγάπη και ο αγώνας που δίνει για την κατάκτηση της ελευθερίας είναι το κεντρικό θέμα του έργου. Όμως, ο Καζαντζάκης είναι σπουδαίος συγγραφέας γιατί ξεπερνά τα τοπικά και εθνικά όρια και γίνεται οικουμενικός. Γιατί αφού στο κέντρο του έργου του βρίσκεται αυτό που λέμε επί ποινή θανάτου, το αίτημα της ελευθερίας. Αυτό είναι ένα αίτημα οικουμενικό και γι' αυτό το έργο αφορά τόσο πολύ, γι' αυτό έχει μεταφραστεί στις 28 γλώσσες, γι' αυτό έχει εξακολουθεί να μας συγκλονεί. Έχει ευτυχήσει η παραγωγή να
να έχει στο δυναμικό της εκλεκτούς συνεργάτες, θα τους ονομάσω όλα μόνο σένα. Στους τείχους εμβόλυμους των λιγικών κομματιών είναι ο Σωτήρης Τουβιζάς. Στη διεύθυνση ορχήστρας, όπως ανέφερε και ο Δημήτρης Μαραμής, ο εκλεκτός μαέστρος μας Νίκος Λογιάδης. Στα σκηνικά η Εύα Μανιδάκη, στα κοστούμια ο Άγγελος Μέντης. Στο σχεδιασμό της κίνησης ο Τάσος Καραχάλιος, στους φωτισμούς ο Νίκος Λασόπουλος, ενώ στο σχεδιασμό του ήχου είναι ο Δημήτρης Χατζάκης. Πέρα από αυτό όμως, μια μεγάλη εκλεκτή ομάδα τραγουδιστών είναι στο πλευρό μας και μάλιστα τραγουδιστών διαφορετικής προέλευσης και λυρικών, αλλά και αγαπητών στο ευρύτερο κοινό. Το καπετάν Μιχάλη θα ερμηνεύσει ο Τάσος Αποστόλου, τον καπετάν Πολυξύγκη ο Χάρης Αδριανός, και τον Ρίμπεϊ ο Θοδωρής Λουτσικάκης, μεγάλα ονόματα της εθνικής λυρικής μας σκηνής. Την εμεινέ η τουρκικής καταγωγής Φιντέ Κοξάλ, τη Ρινιό, κόρη του καπετάν Μιχάλη, η Χριστίνα Μαξούρη, την Κατερίνα, η γνωστή σε όλους σας Αγγελική του Μπανάκη, τον Μανούσακα ο Βασίλης Δημακόπουλος, τον Περτόβουλο ο Νίκος Γιάζγαρης, την Εφεδίνα Καβαλίνα ο Ιωάννης Κοντέλης, το Βεντούζο ο Χρήστος Ραμόπουλος, το Φουρόγατο ο Μάρινος Ταρνανάς. Σολίστ στην κριτική λύρα, ο γνωστός σε όλους σας Στέλιος Τετράκης. Το έργο θα παρουσιαστεί τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο σε όλους τους μεγάλους δήμους της Κρήτης, στα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και την Άγια Νικόλαο. Και COVID επιτρέποντος, ελπίζουμε να συνεχίσουμε και στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και γιατί όχι και στο εξωτερικό. Εύχομαι όλα να πάνε καλά και να χαρούμε αυτό το σπουδαίο έργο. Γεια σας. Καλώ σας ήβραμε. Σας φέρνουμε τους χαιρετισμούς της Ανατολικής Κρήτης στη Δυτική. Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που όλη η Κρήτη συμμετέχει επιτέλους ενωμένη και αδιαιρετή με πρωτοβουλία της περιφέρειας σε αυτή την καταπληκτική δράση. Την μεταφορά σε όπερα του σημαντικότερου έργου του Νίκου Καζαντζάκη και Κοκετάν Μιχάλη. Όσο άκουγα τους προηγούμενους και με πολύ περιέργεια περιμένω να ακούσω και τον κύριο Περιφερειάκη να δω τι θα πει, συνειδητοποιούσα όλο ένα και περισσότερο ότι όλη αυτή η δράση είναι γεμάτη συμβολισμούς. Είναι ο συμβολισμός αυτός καθ' αυτός του έργου, όπως πολύ εύστοχα αναλύθηκε από τον συνθέτη τον κύριο Μαραμή και από τη σκηνοθέτητα την κυρία Θεοδόρου. Είναι ο συμβολισμός της προσωπικότητας του καπετάν Μιχάλη, έτσι όπως ο Καζαντζάκης θέλει να τον παρουσιάσει, που ξεπερνάει τα τοπικά όρια μιας εξέγερσης κριτικών ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό και με τη τέχνη του συγγραφέα του έργου γίνεται οικουμενικό το αίτημα για ελευθερία. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα, πολύ ωραία αναλύθηκε από τους προηγούμενους και νομίζω ότι αυτή είναι και η ουσία την οποία από τις συζητήσεις που έχω κάνει με το συνθέτη όσο προετοιμάζει το έργο και από το μικρό απόσπασμα που άκουσα, νομίζω ότι την έχει συλλάβει αυτή την ουσία και είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του έργου. Πέραν αυτού όμως, υπάρχουν και άλλοι συμβολισμοί. Υπάρχουν οι συμβολισμοί, ο συμβολισμός ότι καθόμαστε όλοι σε ένα τραπέζι και μπορούμε να συζητάμε για αυτή την Άγια Κρήτη, την οποία επιτέλους πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε και να προάγουμε τον πολιτισμό της. Εκπροσωπώντας, ελπίζω, το Δήμο Ηρακλείου, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την Περιφέρεια Κρήτης για αυτή την πολύ σημαντική πρωτοβουλία και ύστερα όλους τους συντελεστές του έργου, έναν-έναν χωριστά, χωρίς να αναφερθώ στα ονόματά τους, και κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομόλογους συναδέλφους μου αντιδημάρχους, διότι νομίζω ότι πραγματικά εισάγουμε μία νέα εποχή στη συνεργασία της Κρήτης από τη Γραμμούσα μέχρι το Κάβο Σίδερο.
Να είστε καλά όλοι, πάντα με εμπνεύσεις, πάντα με πνεύμα δημιουργίας, πάντα με χαρά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας. Η συνεργασία αυτή πραγματικά, όπως είπαν και όλοι οι προλαλήσαντες, έχει πολλούς συμβολισμούς και είναι εκείς της συνεργασίας όλης της Κρήτης και αξιοποίησης όσο το δυνατόν περισσότερο αυτού του δυναμικού που ήταν ένας κοιμόμενος γίγαντας. Νομίζω αυτή η συνεργασία, γιατί το έργο του Καζαντζάκη είναι αναγνωρισμένο και πολύ σημαντικό και νομίζω οι προλαλήσαντες το αναλύσανε πολύ καλύτερα και νομίζω πολύ πιο διεξοδικά. Να πω βέβαια ότι αυτή τη στιγμή η πρωτοβουλία αυτή της περιφέρειας με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων την έναρξη της Επανάστασης δίνει αυτή την αφορμή, αυτό το έναυσμα, ώστε όπως είπε και η κυρία Πλεύρη, να κάτσουμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι και πραγματικά να ξυπνήσουμε αυτό το γίγαντα, τον πολιτιστικό γίγαντα, με όλο το, το δυναμικό και να λάβει τη θέση που το αξίζει. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου την Περιφέρεια Κρήτης που είχε αυτή την πρωτοβουλία. Πραγματικά είναι ο εγγυητής αυτής της σπουδαίας προσπάθειας. Ανέθεσε σε ένα, πραγματικά μπορεί να μην είναι από την Κρήτη, αλλά ίσως είναι πολιτογραφείται ή κριτικός και πραγματικά το έργο του και η επιλογή του στα, την έρευνα που είπε για τα έργα της Κρήτης, νομίζω το κατατάσσουν ανάμεσα στους κριτικούς δημιουργούς, θα ήθελα να πω. Βέβαια, την αναγέννηση του ΔΠΕΘΕ Κρήτη και την προσπάθεια που γίνεται σε συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς, αλλά και τη σπουδαιότητα που θέλει να συμμετέχει στο συγκεκριμένο έργο. Φυσικά, τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης με τη διεύθυνση του κ. Λογιάδη και την καλλιτική διεύθυνση του κ. Σπρίνη και του ΔΠΕΘΕ, κ. Εφθεδόρου, και τον κ. Λογιάδη και τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης, πραγματικά δημιουργεί μια dream team που πραγματικά πρέπει να την αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, να ευχαριστήσω και όπως το επανέφερε η κυρία Πλεύρη πριν, έχουμε ξεκινήσει και νομίζω ότι 4 πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων έχουμε ξεκινήσει μια δυνατή συνεργασία πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε και εμείς το δικό μας δυναμικό και να φέρουμε την Κρήτη λίγο, να περιορίσουμε λίγο. Μπορεί ο ΒΟΚ να μην υλοποιείται, αλλά να τη φέρουμε λίγο πιο κοντά πολιτιστικά. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστούμε για τη σημερινή πρόσκληση και νομίζω ας ελπίσουμε αυτή να είναι η έναρξη έτσι, μιας δυνατής συνεργασίας, δυνατών εκδηλώσεων αλλά και η λήξη αυτής της πανδημίας μέσω του πολιτισμού που περνάμε. Επίσης να κλείσω και να ευχαριστήσω επίσης και την εταιρεία παραγωγής πραγματικά που και αυτή εγγυάται νομίζω την επιτυχία και τη συμβολή του έργου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι οι αναφορές του μεγάλου κριτικού στα προηγούμενα επαναστατικά γεγονότα ξεφεύγουν από την προσήμα στις συγκεκριμένες περιόδους και αναδεικνύουν διαχρονικές και πανάκριες αξίες όπως και το διαχρονικό αγώνα του κριτικού λαού για ελευθερία. Νομίζω ότι ο ίδιος ο συγγραφέας είναι πολύ ξεκάθαρος από τον τίτλο του βιβλίου του όταν σαν υπότιτλο αναφέρει το «Ελευθερία ή θάνατο». Είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμάς να έχουμε επιλέξει ίσως το κορυφαίο έργο του μεγάλου κριτικού προκειμένου να τιμήσουμε τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης από τους Τούρκους και τις αρχές της δημιουργίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Πέρα από το συμβολικό το οποίο συμπεριέχει αυτή η εκδήλωση, νομίζω ότι είναι και μία έμπρακτη απόδειξη της έννοιας και της υποστήριξης του συγκριτισμού, κάτι το οποίο είναι επιδιωκόμενο από την περιφέρεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όπου η Δήμη σε συνεργασία με την περιφέρεια, ξεχωριστά από την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη του νησιού, νομίζω για πρώτη φορά συνεργαζόμαστε σε τόσο μεγάλο επίπεδο για την ανάπτυξη της ιστορίας και του πολιτισμού της Κρήτης. Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου σε όλους τους καλλιτέχνες, σε όλο το καλλιτεχνικό προσωπικό που έχουν βοηθήσει προκειμένου να απολαύσουμε εμείς σε λίγο χρονικό καιρό και αδειμονούμε γι' αυτό αυτή την εξαιρετική εκδήλωση. Συγχαρητήρια στον κύριο Φασουλάκη, ο οποίος αποτέλεσε τον πυρήνα και έδωσε την έναρξη να ξεκινήσουμε σε ένα εξαιρετικό πνεύμα συνεργασίας οι 4 Μητροπολιτικοί Δήμοι από κοινού διάφορες δράσεις και νομίζω ότι στο μέλλον σας επιφυλάσσουν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Καλή συνέχεια. Στο ρόλο που μου αναλογεί, καλωσορίζω
τους φίλους και συναδέλφους, καλωσορίζω κριτικούς σε αυτό το τραπέζι, καθώς και οι κριτικοί διευθυντές και του Δημοσίου Κρήτης, αλλά και της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κρήτης, έχουν αποδείξει στην πράξη το πώς νιώθουν αυτόν τον τόπο. Ο Δημήτρης Μαραμής, δεν ξέρω αν έχει πολιτογραφηθεί απλώς κριτικός, αν νομίζω θα ερίζουν οι Δήμοι για το ποιος θα τον εγγράψει πρώτος στα δημοτολόγια του σε λίγο. Έτσι δεν κάνει τραγία μου, σίγουρα. Όπως λέει και ο Περιφερειάρχης, η ουσία είναι μία γιατί η Κρήτη είναι μία. Η ευκαιρία αυτή είναι διπλή. Αφενός έχουμε ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό γεγονός, ένα γεγονός το οποίο με τη δύναμη της εταιρείας παραγωγής, τα εχέγγυα που δίνει το ΔΚΕ Κρήτη, οι αρμόδιοι του Περιφερειάρχης, όπως είναι σου λέξει, το οποίο ευχαριστούμε γιατί είναι πραγματικά συνεχώς παρόν σε όλες τις διαδικασίες αυτής της δύσκολης παραγωγής, τους χωρικούς αντιπεριφερειάρχες και επιτρέπτε μου να δώσω ένα επιπλέον στοιχείο στους συναδέλφους, στους αντιδημάρχους Ρεθύμνης, Αγίου Νικολάου και Ηρακλείου, που έχουν δώσει την ευκαιρία να δημιουργηθεί μια νέα ένωση της Κρήτης. Γιατί αν δεν μπορεί ο πολιτισμός να ενώσει την Κρήτη, δεν ξέρω ποιος μπορεί και η περιφέρεια. Είναι χαρά μεγάλη. Η πρώτη κουβέντα που κάναμε με τον Δημήτρη τον Παραβή σχετικά με τον καπιτάνο Μιχάλη ήταν στο λιμάνι των Χανίων. Η συζήτηση αυτή έγινε πριν από περίπου ένα χρόνο και αντιμετωπίσαμε ακόμα και το λιμάνι σαν ένα φυσικό σκηνικό που θα μπορούσε ο καπιτάνο Μιχάλης ακόμα και να διαδραματίζεται μέσα εκεί. Η συζήτηση αυτή ενέπλεξε πολύ κόσμο, ενέπλεξε όλη την Κρήτη, μεγάλες δυνάμεις, μεγάλες καλλιτεχνικές δυνάμεις, καταπληκτικές προσωπικότητες και σπουδαίους συντελεστές. Και τώρα με μεγάλη χαρά περιμένουμε να δούμε την πρεμιέρα, να δούμε το ταξίδι αυτό να ξεκινάει από τα Χανιά, να απλώνεται σε όλη την Κρήτη και γιατί όχι να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Κάτι περιμένουμε και όπως είπε και η σκηνοθέτης κυρία Θεοδόρου, μακάρι να πάει στο εξωτερικό γιατί η Κρήτη το αξίζει και αυτή η παραγωγή το αξίζει. Σας ευχαριστώ πολύ.